Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 5 σήμερα το πρωί, 22 χιλιόμετρα ανατολικά από την Αθήνα και 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Πικέρμι. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές. Το Zoogla.gr επικοινώνησε με τον δόκτορα Γεράσιμο Χουλιάρα. Ο γνωστός σεισμολόγος εξήγησε πως η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός δεν έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στη συνέχεια της τοποθέτησής του υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας, συμπληρώνοντας πως οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Ένας 22χρονος άνδρας, μέλος της νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, εξέπνευσε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, όταν δέχθηκε σφαίρα στη διάρκεια διαδήλωσης στα νότια της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο Αμπντουλάχ Κομέρτ τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά ατόμου που δεν έχει αναγνωριστεί, μετέδωσε το δίκτυο επικαλούμενο ανακοίνωση της τοπικής διοίκησης της επαρχίας Χατάι, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο νεκρό από τις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία. Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι ρυθμίσεις των ενυπόθηκων δανείων μετά από την κατάθεση στη Βουλή από τους κυρίους Κωστή Χατζηδάκη και Θανάση Σκορδά, υπουργό και υφυπουργό ανάπτυξης αντίστοιχα του σχετικού νομοσχεδίου. Αν και είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των δανείων που πρόκειται να ρυθμιστούν, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμούν ότι πρόκειται για σημαντικό αριθμό νοικοκυριών που θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν τις σχετικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προβλέπεται η χορήγηση 48μηνης περιόδου σε δανειολήπτες, στη διάρκεια της οποίας θα καταβάλουν χαμηλή δόση που δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Για την υπαγωγή των νοικοκυριών στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Με δύο κεντρικά αιτήματα θα υποδεχθεί τους επικεφαλείς της Τρόικας η ελληνική κυβέρνηση, ευελπιστώντας σε θετική έκβαση. Το ένα αίτημα αφορά την επιπλέον παράταση που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, για να καταρτιστεί ο πολυσυζητημένος κατάλογος με τους φορείς του δημοσίου που θα κλείσουν, και το άλλο είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% αποτελεί κεντρικό θέμα στις νέες συζητήσεις με την Τρόικα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας τα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια υπηρωτικά και στα κεντρικά ορεινά, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Ήπειρο, όπου η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, και από 11 ως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 25, στην Πάτρα από 14 ως 19 βαθμούς, στο Ηράκλειο από 14 ως 25, στη Λάρισα από 16 ως 27 και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 το μεσημέρι. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό.